ο κρατικός προϋπολογισμός του 2020 είναι και άδικος και ταξικά μεροληπτικός υπέρ των οικονομικά ισχυρών. Είναι προϋπολογισμός φοροαπαλλαγών και κινήτρων για τους λίγους και προϋπολογισμός φορολεηλασίας για τους πολλούς. Δεν μπορεί να ικανοποιεί και αυτούς που παράγουν τον πλούτο, που είναι οι εργαζόμενοι, και ταυτόχρονα τους λίγους που κερδίζουν από τον ιδρώτα των εργαζομένων. Ο προϋπολογισμός αυτός απέχει, όπως φυσικά και οι προηγούμενοι, με άλλες κυβερνήσεις, απέχει έτη φωτός από την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του λαού μας για δημόσια και δωρεάν παιδεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόνοια, για αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική προστασία, για κοινωνικές δομές προσχολικής ή τρίτης ηλικίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέτρα ενίσχυσης του λαϊκού εισοδήματος, των ανέργων, των συνταξιούχων, των μονογονεϊκών, πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, φιλικό στις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματιών, δεν μπορούν να μείνουν απ' έξω οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Βασικές υποδομές και υπηρεσίες που αφορούν το λαό προσαρμόζονται στη λογική της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικότητας. Ολοκληρώνεται η διαδικασία μετατροπής των Δήμων σε ελεκτικούς φορομπηχτικούς μηχανισμούς, διευρύνοντας τα τέλη και τους φόρους, ενώ προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, στο πράσινο, με την απλή πλειοψηφία των παρόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πετσοκομμένη χρηματοδότηση που φτάνει στο 60% σε σχέση με το 2009 και θα συνεχιστεί μειωμένη και τα υπόλοιπα χρόνια, σε συνδυασμό με την απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, έχει οδηγήσει σε τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό. Αποδεικνύεται ότι η λεγόμενη αποκέντρωση λειτουργιών του κράτους, με την οποία είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα όλα τα κόμματα και οι δυνάμεις τους στους Δήμους και τις περιφέρειες πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δεν ήταν παρά μια συστηματική προσπάθεια αναδιοργάνωσης της τοπικής διοίκησης σε αντιδραστική, αντιλαϊκή κατεύθυνση, ώστε να ευθυγραμμιστεί στις νέες συνθήκες και τις ανάγκες της επιδιώξης του κεφαλαίου. Πρόκειται για επεξεργασμένη στρατηγική, δρομολογημένες εξελίξεις και αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας διαχρονικά, από όλες τις κυβερνήσεις, από τη δεκαετία του 90 με τον Καποδίστρια, στη συνέχεια με τον Καλλικράτη, μέχρι και σήμερα με τον Κλισθένη και πάει λέγοντας. Ξεκίνησαν με πρόσχημα την καπιταλιστική κρίση και κλιμακώνονται στη φάση της καπιταλιστικής οικονομικής ανάκαμψης. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, τα οποία προσδιορίζονται πάνω από 54 δισεκατομμύρια ευρώ, προέρχονται κατά 93% από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, το εισόδημα των οποίων έχει τσακιστεί στην κυριολεξία. Οι Δήμοι θα εισπράξουν μόλις 1.857.000.000 ευρώ για το 2020 και οι περιφέρειες μόλις 657 εκατομμύρια, όταν μόνο η μισθοδοσία του προσωπικού τους υπολογίζεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι καθαρή πρόκληση για το λαό και τις ανάγκες του, όταν έχουν προηγηθεί τα τραγικά γεγονότα σε Μάτι και Μάντρα, στην Κρήτη, στην Εύβοια, στη Θάσο, ως αποτέλεσμα απουσίας αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, όταν το 80% των δημόσιων κτηρίων και των σχολείων παραμένουν ανέλεγκτα και ο προσεισμικός έλεγχος να έχει σταματήσει στο 2005, όταν χιλιάδες παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών, όταν χιλιάδες εκπαιδευτικοί είναι αδιόριστοι. Είναι πρόκληση να μιλούν για ελλείμματα και την ίδια στιγμή να νομοθετούν την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών, νέα κρατική εγγύηση των τραπεζών με 12 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στο ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες υποτίθεται, πακτολώδης εκατομμυρίων σε κατασκευαστικούς και ενεργειακούς κολοσσούς, ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών, αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων με φοροαπαλλαγές και προκλητικά κίνητρα στο μεγάλο κεφάλαιο. Και εκτός όλων των άλλων, καλούνται αυτά τα μόνιμα υποζύγια, τα εργατικά λαϊκά στρώματα να σηκώσουν επιπλέον και το 70% των συνολικών λειτουργικών πόρων στους Δήμους. Στον ενοποιημένο προϋπολογισμό της τοπικής διοίκησης,
Αυτά τα ποσά είναι τα μόνα που καταγράφονται διακριτά αυξημένα, με την πρόβλεψη να ανέλθουν σε 2 δισεκατομμύρια 750 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 135 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, για να υπερκαλύψει η κυβέρνηση τη συνεισφορά της στα ματωμένα πλεονάσματα που ανέρχονται σε 201 εκατομμύρια ευρώ. Επιβεβαιώνεται και από τα έσοδα των προηγούμενων οικονομικών ετών, τα οποία από 559 εκατομμύρια που υπολογίζονταν για το 2019 εισέπραξαν τελικά 840 εκατομμύρια, δηλαδή αύξηση 50%. Για το 2020 οι επιδιώξεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες, φτάνοντας όπως προβλέπετε τα 869 εκατομμύρια ευρώ. Αποτυπώνει όμως με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητα του κυνηγητού που έχουν εξαπολύσει μαζί κράτος και δήμοι ενάντια στα λαϊκά νοικοκυριά για να εισπράξουν τα οφειλόμενα και όχι από τις μεγάλες επιχειρήσεις που χρωστάνε τα περισσότερα στους δήμους. Αφορά το πλέγμα των κατασταλτικών και απειλητικών μέτρων με κατασχέσεις λογαριασμών, μπλοκάρισμα φορολογικού μητρώου, με την απειλή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών για χρέη πάνω από 500 ευρώ. Επιβεβαιώνεται και από τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες αυξάνονται με μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος αυτού διοχετεύεται για τις ανάγκες των επιχειρηματικών σχεδιασμών και ομίλων. Αυτό γίνεται ακόμα πιο αποκαλυπτικό στο επίπεδο των περιφερειών που διαχειρίζονται κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα ΠΕΠ και που μόνο ένα ελάχιστο μέρος τους τελικά πάει στις ανάγκες, σε ανάγκες υποδομών και έργων με στόχο την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Οι προϋπολογισμοί, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνουν με τον πιο κοινικό και αποκρουστικό τρόπο το σημαντικό ρόλο της τοπικής διοίκησης στο σχεδιασμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κάνει καθαρό ότι ούτε ισόρροπη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί, ούτε μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή, τοπική και περιφερειακή πολιτική όταν η γενικότερη πολιτική παραμένει αντιλαϊκή. Για το ΚΚΕ είναι επίγους ανάγκη σήμερα η πάλι για κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών με κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών, όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας των εργαζομένων σε δήμους και περιφέρειες. Να αποδοθεί το σύνολο των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την τοπική διοίκηση και των οφειλόμενων σε αυτή. Να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που κατευθύνουν τους δήμους να δρουν ανταποδοτικά και επιχειρηματικά. Να προχωρήσουν γρήγορα και να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό έργα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, πέρα και έξω από τη λογική κόστους ωφέλους, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προωθούν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να εξασφαλιστεί η λειτουργία και ανάπτυξη νέων δομών, δημόσιων, κοινωνικών, με σύγχρονες και δωρεάν παροχές και υπηρεσίες για όλους, με επαρκή στελέχωση της λειτουργίας τους, με εργαζόμενους όλων των επιστημονικών και άλλων ειδικοτήτων, με μόνιμη σταθερή δουλειά και πλήρη μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και αναμονής, λέμε εμείς. Καμία αυταπάτη για το ρόλο της τοπικής διοίκησης ότι μπορεί να λειτουργήσει γενικά προς όφελος των πολιτών. Η καπιταλιστική ανάπτυξη απαιτεί θυσίες και γι' αυτό χρειάζεται και την τοπική αυτοδιοίκηση βασικό αγκονάρι που να την εξυπηρετεί και δεν θα συμβαδίζει με την καλυτέρευση της ζωής των εργαζομένων. Άρα λοιπόν είναι μονόδρομος η οργάνωση της πάλης απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους και το κέρδος τους, το κράτος τους, το πολιτικό προσωπικό τους, τον ίδιο τον καπιταλισμό, και απαιτείται από τον ίδιο το λαό να οργανώσει την αντεπίθεση για την τελική νίκη.